Λοιπόν, καλησπέρα. Είναι λίγο περασμένη η ώρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για Elm. Η Elm δεν είναι JavaScript, δεν είναι κάποιο framework. Είναι μια καινούργια γλώσσα, η οποία όμως γίνεται compile σε JavaScript. Οπότε θα πρέπει να είμαστε λίγο έτοιμοι, παρόλο που είναι περασμένη η ώρα, να φύγουμε λίγο από το comfort zone μας και να μπορέσουμε να δούμε μια καινούργια γλώσσα και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή στο web. Πριν το κάνουμε όμως αυτό, ας ρίξουμε μια ματιά στο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Έτσι, πρέπει να διαλέξουμε για front-end μια γλώσσα, προφανώς θα διαλέξουμε JavaScript. Τι JavaScript θα χρησιμοποιήσουμε, θα είναι ES5, θα είναι ES2000, whatever. Οπότε μιλάμε για Babel Transpiler, θα βάλουμε Flow, θα βάλουμε TypeScript. Αυτό μάλλον έχει κρυθεί πλέον. Θα χρησιμοποιήσουμε κάποιο bundler προφανώς για όλα αυτά τα πράγματα. Κάτι από όλα αυτά. Ή κάτι δικό σας πιο παλιό, ίσως πιο καινούργιο. Μετά θα πρέπει να διαλέξουμε κάποιο framework. jQuery, ο λόγος που το έβαλα πρώτο είναι γιατί σύμφωνα με κάποια τελευταία στατιστικά το 85% των 6 εκατομμυρίων top sites χρησιμοποιούν ακόμα jQuery. Οπότε θα είναι χειρότερο από το Internet Explorer 6 αυτό το library. React, Angular, Vue, Ember, κάποιο style library για τα CSS, libraries που μπορεί οι utilities να χρησιμοποιούμε. Φαντάζομαι κάποιοι τα ξέρετε όλα αυτά. Αν θέλετε και να είναι και λίγο πιο immutable, θα πάμε και σε libraries για immutable data structures. Αρχίζει και γίνεται πολύ κουραστικό όλο αυτό το πράγμα, προφανώς. Πρέπει να έχουμε πάρα πολλά πράγματα στο κεφάλι μας, αλλά αυτή είναι η δουλειά μας. Σαν front-end developers, πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να είναι κάπως συνδεδεμένα στο κεφάλι μας και να δουλεύουν. Πώς θα κάνουμε manage dependencies με NPM, Bower, broken dependencies στο NPM, missing dependencies και πώς αυτά μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα. Όλα αυτά τα τελευταία 10 χρόνια. Έτσι. Και πριν από αυτά, πάλι η κατάσταση δεν ήταν τόσο καλή, απλά δεν ήταν τόσα πολλά πράγματα που θα μπορούσε να μάθει κανείς για να γράψει front-end. Προβλήματα. Runtime exceptions. Είναι μια dynamically typed language, η JavaScript. Δεν βοηθάει ιδιαίτερα για να αποφύγουμε runtime exceptions. Τα μαθαίνουμε δυστυχώς στο runtime. Μάλλον τα μαθαίνει ο πελάτης ή αν έχουμε κάποιο logging εμείς utility, θα μαθαίνουμε και εμείς εκ των υστέρων, αφού έχει bad experience ο πελάτης. Πολλά πράγματα στη JavaScript και προστίθενται συνεχώς διαφορετικά για καινούργια πράγματα και καινούργια styles of programming. Καλύπτει και functional και OOP. Functional όχι τόσο καλά, ούτε OOP τόσο καλά. Οπότε τα πράγματα είναι ακόμα πιο πολύπλοκα. Η καινούργια μόδα για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε λίγο καλύτερο περιβάλλον development και ιδίως όταν το code base αρχίζει και μεγαλώνει πολύ, η καινούργια μόδα είναι να προσπαθήσουμε να βάλουμε types. Και λέω να προσπαθήσουμε γιατί τελικά, όσο και να προσπαθήσουμε σε ένα μεγάλο code base το οποίο δεν έχει types, πιθανότατα και από τη δικιά μου τουλάχιστον προσωπική εμπειρία, το πιο πιθανό είναι να αποτύχουμε. Και θα αποτύχουμε όχι με βροντερό τρόπο, και θα το καταλάβουμε. Θα το αποτύχουμε με έναν τρόπο που δεν θα το καταλάβουμε, δεν το πάρουμε χαμπάρι. Για κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα είναι ένα side bug στα type signature που θα έχουμε βάλει ή κάποια types που θα είναι any τελικά. Και τα πράγματα θα είναι πολύπλοκα. Δηλαδή θα έχουμε κάνει τη ζωή μας πιο δύσκολη και εν τέλει δεν θα έχουμε όλα τα benefits που θα μπορούσε να μας προσφέρει ένας strongly typed compiler. Επίσης, με αυτό το δεδομένο, το να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε μια ομάδα σχετικά μεγάλη στο να ακολουθεί συγκεκριμένα best practices σε JavaScript είναι πολύ δύσκολο. Έχουν βγει διάφορα εργαλεία, έχουν βγει ESLint, έχουν βγει Prettier, ο καθένας έχει τη δικιά του άποψη, χιλιάδες debates, ατελείωτα, έτσι. Ο καθένας φτιάχνει και ένα καινούργιο formatting library για να ικανοποιήσει τη δικιά του ματαιοδοξία και εν τέλει, πολλοί χρόνος σπαταλείται χωρίς να υπάρχει λόγος. Πολλά resources, κουβέντες ατελείωτες, γιατί πρέπει να χρησιμοποιώ this και γιατί όχι να χρησιμοποιώ this και γιατί να γράφω functional και γιατί να μην γράφω με object-oriented style
Και ναι, ο ένας είπε έτσι, ναι, ο άλλος είπε αλλιώς. Και ο καημένος developer είναι στη μέση και προσπαθεί να πάρει μια απόφαση, ιδίως ένας πιο junior developer που ξεκινάει τώρα και θα έπρεπε να, όσο περνάει ο καιρός, να ευκολύνουμε τους developers, τους νέους developers να μάθουν να γράφουν κώδικα. Εμείς αντίθετα το κάνουμε όλο και πιο πολύπλοκο, όλο και πιο σύνθετο και έχουμε και τα strong opinions από πάνω, οι senior developers, που δημιουργούν μια κατάσταση δύσκολη. Και ακόμα και αν τα κάνεις όλα αυτά σωστά στο δικό σου code base, προφανώς θα χρησιμοποιήσεις κάποια modules, κάποια dependencies. Αυτά τα dependencies θα έχουν τα δικά τους, τις δικές τους αμαρτίες, τις οποίες θα τις μάθεις πάλι και αυτές στο production ή όταν θα είναι πολύ αργά. Τέλος, το semverb στα node modules, στο npm, το semverb είναι ρώσικη ρουλέτα. Έτσι. Εξαρτάται καθαρά από τον developer που θα κάνει release ένα καινούριο, που θα βγάλει ένα καινούριο release, εάν θα έχει τηρήσει ευλαβικά το semverb. Και πάλι υπάρχουν περιπτώσεις που ο ίδιος ο developer, θέλοντας να το τηρήσει, του έχει ξεφύγει κάτι, έχει αλλάξει κάτι στο API του και δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Οπότε αυτό, εν τέλει, μπορεί να σου σπάσει εσένα το code base σου. Γι' αυτό έχουν βγει και τα package lock, τα οποία κλειδώνουν ακριβώς τα dependencies, αλλά δεν σε αφήνουν να πάρει security updates και γίνεται όλο αυτό το παιχνίδι. Πάμε να δούμε λοιπόν. Εγώ είμαι προσωπικά το 2015 σε μια φάση που το κεφάλι μου έχει γίνει λίγο κουδούνι, γιατί έχω τελειώσει ένα αρκετά μεγάλο project, το έχω πάρει όλο μόνος μου, με όλα αυτά τα μαραφέτια, με Angular 1 τότε και jQuery στο front-end, γιατί ήταν ένα, τέλος πάντων, ούτως ή άλλως η Angular 1 είχε και το jQuery. Και ψαχνόμουν λίγα και είχα δει και τα βιντεάκια του Crockford, είχα δει τι ωραία που μπορεί να γράφει κανείς JavaScript, είχα ενθουσιαστεί. Είχα αρχίσει να βλέπω πόσο πιο πολύ μου άρεσε τότε το functional style programming και προσπαθούσα να το διαβάσω λίγο περισσότερο, να το χρησιμοποιήσω λίγο παραπάνω και διαβάζοντας διάφορα πράγματα έφτασα και στα static types. Στα types ουσιαστικά, σε static type language. Το συμπέρασμα από όλη αυτή την δουλειά τότε, αυτό το side project που είχα, το hobby αυτό, να μπορέσω να βγάλω ένα συμπέρασμα, αν μπορώ σε JavaScript, πώς μπορώ να χρησιμοποιώ static types με flow τότε και με TypeScript που ήταν ακόμα στα σπάργανα, ήταν ουσιαστικά να προσπαθήσω να βγάλω μία άκρη για το πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω JavaScript με static types, statically typed JavaScript και functional. Το αποτέλεσμα για μένα τότε ήταν ότι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, αν έχεις να επιλέξεις μεταξύ αυτών των τριών πραγμάτων, πρέπει να επιλέξεις δύο από αυτά. JavaScript, functional και static types, pick two. Έτσι, δεν μπορεί να το επιλέξεις. Οπότε, κατέληξα, έφτασα ξαφνικά, το 2012 είχε φτιαχτεί η Elm και έπεσα πάνω στην Elm. Τι είναι η Elm? Η Elm είναι ένα strongly typed language, ένα καινούργιο language ουσιαστικά. Θα τα δούμε όλα αυτά τι σημαίνουν στην πορεία. Είναι functional. Καθαρά functional, δεν είναι, έχει object-oriented, δεν έχει καν objects, σαν έννοια. Όλες οι functions είναι automatically carried, θα δούμε τι σημαίνει αυτό, για όσους δεν ξέρουν. Έχει strict immutability, δεν μπορεί να κάνεις mutate τίποτα, απολύτως. No side effects whatsoever, no escape hatches, έτσι, όχι όπως άλλες γλώσσες οι οποίες, ναι μεν π.χ. ρίζον ML, ναι μεν είμαστε immutable, αλλά έχουμε και ένα escape hatch σε περίπτωση που τα κάνουμε λίγο μαντάρα και δεν είμαστε σίγουροι αν όντως αυτό που πάμε να κάνουμε είναι σωστό, οπότε ας έχουμε και ένα escape hatch. Εδώ δεν έχει αυτό το πράγμα η Elm. Και κάνει compile σε JavaScript. Κάνει compile σε JavaScript, οπότε αυτό το πράγμα μπορεί να το τρέξει σε browser. Είναι ουσιαστικά γλώσσα η οποία είναι φτιαγμένη για να γράφει εφαρμογές σε browser. Το backend κομμάτι της ακόμα είναι πολύ στα σπάργανα, δεν υπάρχει καν σαν official. Δεν μπορεί να τρέξει δηλαδή κάτι σε server πίσω, γραμμένο σε Elm. Officially. Πάμε να δούμε λίγο πώς δουλεύει. Έχει προφανώς booleans, true και false. Δείτε το αριστερό κομμάτι από τις ανώκατες τελείες είναι το value, δεξιά είναι το type. Έτσι, άρα έχει το true value, το οποίο είναι bool, boolean δηλαδή, το false, δείτε ότι τα γράφει με κεφαλαίο, παίζουν ρόλο τα κεφαλαία και τα μικρά. Ένα number μπορεί να είναι οποιοδήποτε number. Τα numbers έχουν δύο ειδών τύπους, τα int και τα floats. Okay. Strings γράφονται με double quotes, οπότε τελειώνει αυτό το debate. Characters με single quotes, επίσης τελειώνει και αυτό το debate. Multi-lines
strings για να μπορεί να γράψει κανείς JSON μέσα με quotes αντί να κάθεται να τα κάνει escape ένα-ένα τα double quotes μέσα εκεί για να τελειώσουμε και με αυτό το θέμα. Manipulation of literals, τα boolean operators, and, or κλπ. Arithmetic operators, δείτε το string concatenation που έχει στην τρίτη γραμμή είναι με δύο συν, οπότε λύνεται και αυτό το πρόβλημα. Conditionals, if statement, έτσι, το double equal είναι το equals, δεν υπάρχει triple equals, έτσι, ούτως ή άλλως δεν υπάρχει type coercion, οπότε ένα type είναι συγκεκριμένο, δεν μπορεί να αλλάξει μαγικά κατά το χαλί, οπότε έχουμε μόνο double equal. Έχουμε if, then και else. Αυτά πάνε μαζί, δεν μπορεί να πάνε μόνο του, γιατί το if είναι ένα expression ουσιαστικά. Πρέπει πάντα να κάνει evaluate σε κάτι. Θυμίζω από πριν από το slide ότι δεν έχουμε ούτε undefined ούτε null values. Δεν υπάρχει αυτή η έννοια στην Elm. Οπότε πάντα θα πρέπει να κάνει evaluate σε κάτι. Και αυτό το κάτι θα πρέπει να είναι το ίδιο type. Δηλαδή και το then branch και το else branch θα πρέπει να κάνει evaluate σε ένα ίδιο πράγμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση κάνει evaluate σε string. Και έχουμε και το case expression, το οποίο είναι πολύ πιο δυνατό από το case, από το switch statement της JavaScript. Εδώ έχουμε pattern matching functionality και θα δούμε και στην πορεία πώς μπορούμε να κάνουμε και destruct εσωτερικά εδώ, types κλπ. Comparisons, double equals, not equal είναι το slash equal και πάμε σε lists. Το list, μη σας μπερδεύει, δεν είναι array, είναι linked list ουσιαστικά, το data structure από κάτω, έτσι. Άρα δεν μπορούμε ουσιαστικά να έχουμε ένα index και να πούμε φέρε μου το 15ο element από αυτό το list. Θα πρέπει να του πεις είτε φέρε μου το head είτε το tail είναι το υπόλοιπο. Okay. Πώς μπορούμε να κάνουμε construct ένα list, είναι όλοι αυτοί οι τρόποι. Okay. Μπορούμε να κάνουμε concatenate ουσιαστικά λίστες και οι λίστες πρέπει να έχουν πάντα το ίδιο type. Δηλαδή δεν μπορώ να βάλω λίστα με νούμερο και string. Πρέπει να έχει πάντα ή νούμερα ή string ή κάτι άλλο. Οτιδήποτε άλλο. Μια άλλη έννοια που δεν την έχουμε στη JavaScript είναι τα tuples. Τα tuples ή tuples, tuples είναι ουσιαστικά collection of values, τα οποία μπορεί να είναι από διαφορετικό type. Έτσι, μπορεί να είναι δηλαδή, μπορεί να έχουμε int, string και bool, μέσα σε ένα tuple και πρέπει να είναι πάντα συγκεκριμένος αριθμός των elements, δηλαδή ένα tuple έχει ένα συγκεκριμένο type, το οποίο type είναι πάντα τρία elements στο συγκεκριμένο παράδειγμα, δεν μπορούμε να βάλουμε τέταρτο element, έτσι, ούτε μπορούμε να αλλάξουμε το type στις θέσεις των tuples. Και πάμε να δούμε, όπως είπαμε πριν, δεν υπάρχουν objects στην Elm. Και δεν υπάρχουν objects γιατί είναι functional γλώσσα, δεν έχουμε mutations, τα objects έχουν state από μόνα τους και methods για να κάνεις mutate, οπότε δεν υπάρχει έννοια των object, εφόσον δεν υπάρχει έννοια του mutation στην Elm. Αυτό που υπάρχει είναι records. Records, λοιπόν, είναι data structures τα οποία έχουν labeled values και τα οποία έχουν συγκεκριμένη μορφή. Δηλαδή, όταν κάνεις define ένα record, ουσιαστικά δεν μπορεί να προσθέσεις μέσα καινούργια πεδία ή να αφαιρέσεις πεδία. Πώς μπορείς να κάνεις access αυτά τα fields, υπάρχει το dot notation, το οποίο μπορεί να κάνεις access σε ένα συγκεκριμένο field. Πώς μπορείς να κάνεις update, είπαμε πριν ότι δεν μπορείς να κάνεις mutate ένα value από τη στιγμή που το φτιάχνεις. Μπορείς όμως να κάνεις update, μπορείς να φτιάξεις δηλαδή ένα καινούριο record με κάποιες αλλαγές. Αντί να κάτσεις λοιπόν να απαριθμίσεις όλα τα πεδία και να βάλεις την προηγούμενη τιμή που είχαν και να βάλεις ένα καινούριο πεδίο την καινούργια τιμή, έχεις δυνατότητα να κάνεις με το pipe operator ουσιαστικά, να βάλεις το previous record και να αλλάξεις μόνο τα πεδία που θέλεις. Αυτό θα σου φτιάξει ουσιαστικά ένα καινούργιο record με τις αλλαγές αυτές και το υπόλοιπο data structure απειράχτου. Όπως είπαμε, φτιάχνει καινούργιο data structure, αλλά στην ουσία από κάτω δεν κάνει copy ένα καινούργιο, δεν κάνει allocate ένα καινούργιο memory object για να φτιάξει ένα καινούργιο data structure μόνο για να αλλάξει ένα πεδίο. Έχει διάφορους τρόπους που κάνει update από κάτω εσωτερικά. Αλλά αυτό δεν μας ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση. Πάμε να δούμε πώς γίνονται τα functions λοιπόν. Το functions είναι το κεντρικό στοιχείο της Elm, δεν έχει και τίποτα άλλο. Έχει functions, όλα είναι functions στην Elm. Η πρώτη function ονομάζεται square, άρα ξεκινάει με το όνομα της function.
Άρα έχουμε μια function ονομάζεται square, παίρνει ένα argument, το οποίο είναι το n. Okay. Βλέπετε ότι είναι πριν το ίσον, αριστερά από το ίσον. Δεν υπάρχουν παρενθέσεις, δεν υπάρχουν κόμματα. Αν είχαμε να βάλουμε και δεύτερο argument, αν θέλαμε να περάσουμε και ένα δεύτερο argument στο function, όπως βλέπετε στην αποκάτω function, σε αυτήν εδώ δηλαδή, απλά βάζουμε ένα space και το επόμενο argument. Και ουσιαστικά το ίσον είναι με τι γίνεται evaluate αυτό το πράγμα. Όπως είπαμε, δεν υπάρχει global object όπως in JavaScript, δεν υπάρχει global state. Όλα τα functions είναι pure. Δηλαδή, όποια είναι τα arguments που περνάμε μέσα, αυτό είναι. Και τα events και το αποτέλεσμα, συγγνώμη, το αποτέλεσμα του computation είναι πάντα ίδιο. Δεν μπορεί δηλαδή να κάνεις mutate κάτι εξωτερικά και να αλλάξεις το αποτέλεσμα μιας function. Εδώ π.χ. έχει δύο παραμέτρους, παίρνει δύο παραμέτρους ουσιαστικά, απλά είναι δύο tuples όπως είδαμε πριν. Okay. Lambda functions, anonymous functions δηλαδή, μπορούν να γραφτούν με αυτόν τον τρόπο. Slash, τα arguments που παίρνει, ή αν δεν παίρνει κανένα argument, ένα απλά underscore, βελάκι και το αποτέλεσμα. Εδώ βλέπουμε το list map και το list range, είναι ουσιαστικά utility functions από το module list, το οποίο ουσιαστικά το πρώτο είναι το map, το γνωστό map από τα array map που ξέρουμε όλοι, έτσι. Και το list range είναι αν έχετε χρησιμοποιήσει loaders ή είναι ουσιαστικά σου φτιάχνει ένα list, όχι array, στη συγκεκριμένη περίπτωση, από το 1 έως το 100, από νούμερα, δηλαδή από 100 νούμερα, από το 1 έως το 100. Λοιπόν, ελπίζω να μην έχετε, σας έχω χάσει όλους ακόμα. Πάμε να κάνουμε ένα demo για να αποκτήσει λίγο περισσότερο ενδιαφέρον. Λοιπόν, αυτό είναι το interface, αυτό είναι η Ellie. Η Ellie είναι κάτι σαν το CodePen, αλλά για... Ναι, zoom, σωστά. Better, better. Το HTML κομμάτι είναι λίγο, αλλά δεν έχει και πολύ ενδιαφέρον, οπότε θα το δούμε σε λίγο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα πολύ απλό Hello World προγραμματάκι. Επάνω έχουμε ένα module declaration, όλα τα αρχεία είναι ένα module από μόνα τους. Υπάρχει ένα module declaration και του λέμε ακριβώς ποιο είναι το όνομα. Το όνομα πρέπει να ταιριάζει με το file name. Άρα το όνομα ενός module πρέπει να ταιριάζει με το file name, οπωσδήποτε, αλλιώς βγάζει compile error. Και του λέμε επίσης και τι κάνει expose αυτό το module, ποια functions κάνει expose. Ο compiler για να μπορέσει να εκτελέσει το main πρόγραμμα χρειάζεται ένα main function. Αυτό είναι το contract ουσιαστικά. Ο compiler δηλαδή για να ξεκινήσει το entry point του προγράμματός μας πρέπει να είναι ένα main function. Μετά κάνουμε import από το HTML module δύο functions, γιατί υπενθυμίζω όλα είναι functions, οπότε κάνουμε import ένα div function από το HTML και ένα text function. Και ουσιαστικά στο main, το μόνο που κάνουμε είναι επιστρέφουμε ένα HTML virtual DOM. Η Elm χρησιμοποιεί virtual DOM. Προφανώς δεν μας επιτρέπει, εφόσον δεν έχουμε side effects, δεν μας επιτρέπει να ακουμπήσουμε το DOM. Οπότε το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να παρέχουμε ένα virtual DOM και να το δώσουμε αυτό στο runtime της Elm και να κάνει αυτή ό,τι νομίζει για να κάνει update το πίνακα. Εδώ δεν έχουμε JSX notation όπως βλέπετε, εδώ όλα είναι functions. Τα functions, λοιπόν, τα HTML, που ουσιαστικά functions που έχουμε από αυτό το module, έχουν την εξής δομή. Το όνομα του function, που είναι div, όλοι φανταζόμαστε τι μπορεί να είναι αυτό, έτσι. Εδώ είναι τα properties, στο δεύτερο list, και ουσιαστικά στο τρίτο list είναι τα children elements που έχει μέσα το div. Αλλά τι έχουμε, ένα text element που είναι μέσα σε ένα div. Okay. Όπως το βλέπουμε εδώ. Αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα. Πώς τρέχει τώρα αυτό το πράγμα, αφού γίνει compile. Okay, φαίνεται τώρα. Αυτό που κάνουμε ουσιαστικά είναι έχουμε ένα element στο DOM, τρέχουμε ένα elm, όταν φορτώσουμε το compile JavaScript αρχείο, το οποίο έχει προκύψει από το compilation του elm αρχείου, έτσι, το φορτώνουμε στην HTML σελίδα μας και ουσιαστικά καλούμε την elm main init. Το main είναι το module, έτσι, και το init είναι ουσιαστικά αυτό που λέμε στο runtime να κάνει initialize το πρόγραμμα. Του περνάμε μέσα ουσιαστικά το node πάνω στο οποίο θα κάνει mount η εφαρμογή μας.
Λοιπόν, είπαμε όμως ότι είναι strictly type, δεν έχουμε δει types μέχρι τώρα, έτσι. Πάμε να δούμε, στο παράδειγμα, πάμε να δούμε πώς γράφουμε types. Εδώ κάνουμε declare ένα variable, το οποίο δεν είναι variable ακριβώς, είναι ένα expression ουσιαστικά. Λέμε ότι το username ισούται με το string John. Αυτόματα η Elm καταλαβαίνει ότι αυτό το πράγμα έχει ένα type. Το type του είναι το string. Τα παύλα-παύλα string που γράφει δίπλα είναι inline comments, είναι single-line comments. Πώς μπορούμε να πούμε λοιπόν στην Elm ότι το username πρέπει να έχει, παίρνει ένα string. Δεν το λέμε inline, όπως λέμε στην TypeScript, όταν κάνουμε declare ένα variable. Το λέμε από πάνω, σε ξεχωριστή γραμμή. Άρα το type signature είναι πάνω στην πρώτη γραμμή και το καταλαβαίνουμε με την άνω-κάτω τελεία, ουσιαστικά. Έτσι. Επάνω λοιπόν του λέμε ότι το type του username θα είναι string και από κάτω κάνουμε ανάθεση στο username το actual value που θέλουμε να έχει. Αυτό είναι ένα function, όπως είπαμε πριν, είναι η greet function, η οποία παίρνει ένα argument το name, έτσι, και επιστρέφει πίσω ένα hello, name και θαυμαστικό. Άρα επιστρέφει ένα string. Άρα το type signature ουσιαστικά της greet function γράφεται με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Είναι, το πρώτο argument είναι το string, το οποίο είναι το argument της πρώτης παραμέτρου που παίρνει, και το τι επιστρέφει ουσιαστικά το γράφουμε με αυτόν εδώ τον τρόπο. Με single, όχι με fat arrow, με slim arrow. Okay. Πάμε να δούμε λοιπόν annotating functions. Στο ένα λεπτό. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία function πάλι την Greet, η οποία παίρνει τρία arguments αυτή τη φορά και βγάζει ουσιαστικά ένα string το οποίο κάνει concatenate αυτά τα τρία arguments. Προφανώς όλα είναι strings, γιατί concatenate δεν μπορούμε να κάνουμε different types μεταξύ τους στην Elm, έτσι. Πάντα είναι single type. Αυτό που θα κάνει return ένα function είναι ένα συγκεκριμένο type, έτσι. Άρα λοιπόν έχουμε τρεις παραμέτρους και ένα return argument, το οποίο, return value, το οποίο είναι string. Όλα είναι string, άρα έχουμε τέσσερα strings εδώ που βλέπουμε. Παρατηρήστε όμως το εξής, ότι εδώ δεν κάνουμε separate με κόμμα τα arguments, έτσι, παρόλο που περνάμε τρία arguments και πάντα πρέπει να περνάμε τρία arguments, δεν έχουμε optional arguments στην Elm, έτσι, όλα τα arguments που παίρνει ένα function πρέπει να τα δώσουμε πάντα για να εκτελεστεί αυτό το function. Παρ' όλα αυτά χρησιμοποιεί το arrow notation. Ο λόγος που το κάνει αυτό είναι γιατί, όπως είπαμε πριν, όλα τα functions από αυτόματα, με το που τα δηλώνουμε, είναι automatically carried. Carried function τι σημαίνει? Ότι μπορώ να εκτελέσω μία function, να κάνω ένα partial application σε μία function, περνώντας ουσιαστικά ένα argument, εδώ αυτή θέλει τρία, σε αυτή την grid, μπορώ να την καλέσω όμως με ένα, και αυτό που θα επιστρέψει πίσω δεν θα είναι dr, αυτό που θα της δώσω, συν undefined, undefined, γιατί undefined δεν υπάρχει, έτσι, θα μου επιστρέψει ουσιαστικά πίσω ένα καινούριο function, το οποίο θα περιμένει να το καλέσω με τα υπόλοιπα δύο arguments. Αν το καλέσω πάλι με ένα argument, θα μου επιστρέψει πάλι ένα καινούριο function, το οποίο θα περιμένει το τρίτο argument. Και αν καλέσω και το τρίτο argument, το function δηλαδή, το δεύτερο argument, το δεύτερο function που θα πάρει το τρίτο argument, τότε θα μου επιστρέψει αυτό το αποτέλεσμα που είναι να μου επιστρέψει. Αυτό γίνεται από default. Συνήθως, στη JavaScript χρησιμοποιείς κάποιο library όπως το loaders ή το lambda, το carry ουσιαστικά, για να κάνεις carry ένα function, το οποίο μετά πρέπει να το κάνεις και type, και τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ. Εδώ όλα αυτά είναι λυμένα, δεν υπάρχει κι άλλος τρόπος να γίνει, αυτός είναι ο τρόπος. Οπότε, καλώντας το grist με το misses argument, ουσιαστικά αυτό που με επιστρέφει πίσω είναι ένα function που περιμένει άλλα δύο strings. Αυτό που είπαμε πριν. Προχωράμε. Πάμε να δούμε type aliases. Type aliases. Πολλές φορές έχουμε ένα record το οποίο έχει μέσα διάφορα labels, για διάφορα items, έτσι, και θέλουμε να το κάνουμε refer στο grid function. Για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό, θα πρέπει να κάνεις ουσιαστικά το grid όπως είναι εδώ, να γράψεις όλο αυτό το μακρινάρι κάθε φορά που θα δημιουργείς ένα καινούριο function που θα χρησιμοποιεί αυτό το record. Θα πρέπει να κάνεις declare όλο αυτό το record, ή αυτό που μπορεί να κάνεις είναι να το πεις ότι θέλω να δηλώσω ένα user details type alias, και ο λόγος που είναι alias είναι γιατί ουσιαστικά είναι ένα alias σε αυτό το record type. Αυτό το record type από μόνο του έχει αυτό το type signature στην Elm. Το καταλαβαίνει η Elm από μόνη της.
Okay, μόλις γράψεις δηλαδή αυτό εδώ, καταλαβαίνει ότι το user details έχει αυτό το signature. Αυτό το record signature. Μπορείς όμως παρόλα αυτά εσύ, για να μην κάθεσαι να το γράψεις αυτό κάθε φορά, να γράψεις type alias και να του πεις user details. Οπότε από εκεί και πέρα μπορεί να του πεις ότι το greet function που γράψαμε εδώ παίρνει ένα user details type και επιστρέφει ένα string. Αυτό είναι το type alias. Επίσης υπάρχουν τα custom types. Μπορεί να θέλουμε να μοντελοποιήσουμε, ας πούμε, τη συνδρομή που έχει ένας χρήστης μας στο website μας. Αντί να καθόμαστε να γράφουμε strings ή enums σε TypeScript ή κάποιον άλλο τρόπο, μπορούμε να φτιάξουμε ένα custom type. Αυτό custom type ονομάζεται subscription και είναι ουσιαστικά ένα union type και παίρνει ουσιαστικά τρεις πιθανές constructors. Έτσι, ή θα είναι standard, ή θα είναι professional, ή θα είναι premium. Okay. Άρα λοιπόν, εάν θέλω να δηλώσω το My Subscription, του λέω ότι είναι Type Subscription και όταν θέλω να του δώσω το value, είναι το standard. Αυτό είναι το value που παίρνει το My Subscription, έχει το value standard και είναι Type Subscription. Πώς μπορούμε να κάνουμε access τώρα αυτό το πράγμα? Ας πούμε ότι θέλουμε εμείς να το δείξουμε στην κονσόλα ή σε HTML. Okay. Για να μπορέσουμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτό το custom type, θα πρέπει να το πάρουμε σαν παράμετρο στην sub που είναι subscription to string, να πάρουμε ένα subscription type, ένα παράμετρο που θα είναι subscription type, και να επιστρέψουμε ένα string. Για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να φτιάξουμε ένα case expression στη συγκεκριμένη περίπτωση και θα πρέπει να κάνουμε να καλύψουμε όλες τις πιθανές περιπτώσεις. Δηλαδή, εάν εδώ είχαμε τρία subscription types, το case expression δεν θα μπορούσε να έχει μόνο τα δύο. Είναι ένα compiler error και θα σου έλεγε ότι αυτό δεν καλύπτει όλες τις πιθανές περιπτώσεις. Και πρέπει να μου πεις τι θα κάνω. Οπότε δεν μπορώ να ξέρω τι θα κάνω στην περίπτωση που μου λείπει, που μου έρθει premium και δεν ξέρω τι να το κάνω. Θα πρέπει κανονικά να κάνω crash. Αλλά crash η Elm δεν κάνει. Δεν έχει runtime exceptions γιατί είναι strongly type. Οπότε δεν σου κάνει compile καν και σου λέει ότι κάλυψε και την τρίτη περίπτωση. Εάν οι περιπτώσεις είναι πάρα πολλές και δεν μας ενδιαφέρουν, υπάρχει όπως είπαμε και το pattern matching. Μπορεί να βάλεις ένα star, ουσιαστικά το underscore, αντί για actual value εδώ, αντί για premium, μπορείς να βάλεις ένα underscore και ουσιαστικά να έχεις μόνο τα δύο πρώτα values που σε ενδιαφέρουν και σε διαφορετική περίπτωση κάνεις κάτι άλλο που είναι το default. Okay. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει αυτό. Δεν μπορεί να το αφήσεις. Δεν υπάρχει undefined στην Elm, οπότε το expression αυτό θα πρέπει κάπως να κάνει πάντα return κάτι. Και αυτό το κάτι θα πρέπει πάντα να είναι string, όπως είναι το type signature της function αυτής. Δεν μπορεί δηλαδή εμείς εδώ στο professional να πάμε να επιστρέψουμε πίσω ένα νούμερο. Είναι και αυτό ένα compile error, γιατί λέμε ότι αυτή η function επιστρέφει πάντα string. Άρα πάντα πρέπει να επιστρέφει string. Optional values. Είπαμε πριν ότι δεν υπάρχει ούτε null ούτε undefined. Υπάρχει όμως η έννοια ότι κάτι μπορεί κάποια στιγμή στο πρόγραμμά μας να μην υπάρχει. Να είναι optional. Πώς μπορεί αυτό να μοντελοποιηθεί στην Elm? Όπως και στις υπόλοιπες functional languages, υπάρχει ένα custom type το οποίο λέγεται maybe. Πάμε να δούμε λοιπόν τι παίρνει αυτό το maybe. Αυτό λοιπόν, όπως είδαμε, είναι ένα custom type, το maybe. Το a θα δούμε σε λίγο τι είναι, το οποίο μπορεί να είναι δύο πράγματα. Ή θα είναι just a ή θα είναι nothing. Το a είναι ουσιαστικά μια παράμετρος του τύπου. Είναι ένα generic type ουσιαστικά. Δεν ξέρω αν έχετε δει στην TypeScript τα generic types που παίρνουν ουσιαστικά ένα parameter στο type. Άρα μπορεί ουσιαστικά να πάρει ένα just whatever, just string ή just int ή just κάτι άλλο ή nothing. Αυτό. Αυτό είναι λοιπόν ένα maybe. Τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό? Μπορούμε να φτιάξουμε ένα empty value το οποίο να είναι το nothing. Okay. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα int value, το οποίο είναι just 43, οπότε παίρνει το type του maybe int, άρα ουσιαστικά γίνεται resolve το a parameter σε int. Έτσι, ή μπορεί να έχουμε το just Nikos, που είναι maybe string. Okay. Αυτό λοιπόν, για να το κάνει access κάποιος πάλι, θα πρέπει να γράψει πάλι ένα case expression. Έτσι λοιπόν, γλιτώνουμε τα runtype exceptions. Εάν λοιπόν στον κώδικά μας κάποια τιμή που περνάμε σαν παράμετρο μπορεί να υπάρχει ή μπορεί να μην υπάρχει, ουσιαστικά χρησιμοποιείς αυτόν τον τρόπο, το εισάγεις δηλαδή ουσιαστικά μέσα σε ένα type, έτσι, που για να μπορέσεις ουσιαστικά να κάνεις access αυτό το value, θα πρέπει να καλύψεις και τις δύο περιπτώσεις.
Άρα λοιπόν, όταν εγώ θα σου περάσω ένα string, ένα user, που είναι ένα maybe user details, αν θυμάστε το user details είναι το tape alias που φτιάξαμε δεξιά πριν. Άρα αν φτιάξουμε ένα maybe, αν φτιάξουμε μια greet function που παίρνει ένα maybe user details, τότε ουσιαστικά για να κάνουμε access τα details, που μας περνάει ουσιαστικά στο user parameter, στην function αυτή, θα πρέπει να το βάλουμε μέσα σε ένα case expression. Γιατί αυτό το πράγμα μπορεί να υπάρχει, αλλά μπορεί και να μην υπάρχει. Οπότε θα πρέπει να καλύψουμε και τις δύο περιπτώσεις. Πάμε, demo time again. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα παράδειγμα με αυτό που λέγαμε πριν. Okay, έχουμε το maybe user details, έτσι. Και εδώ χρειαζόμαστε να γράψουμε το current user. Άρα ουσιαστικά έχουμε το greet και το current user. Το current user είναι maybe user details. Και το greet ουσιαστικά έχει τη λογική αυτή που λέγαμε πριν. Okay. Εάν αυτό έλειπε, σαν case όπως σας είπα πριν, και δοκιμάζαμε να κάνουμε compile, θα μας έβγαζε αυτό το error. Η Elm φημίζεται για τα πολύ ωραία και επεξηγηματικά compiler error της για τους χρήστες, ιδίως για τους beginners. Okay. Εδώ λοιπόν τι μας λέει, ότι αυτό το case δεν έχει όλα τα branches που περιμένω. Τα missing possibilities που περιμένω είναι το nothing. Και το εξηγεί και λίγο πιο, I would have to crash if I saw one of those values. Okay. Είναι αυτό που είπαμε πριν. Άρα ουσιαστικά σε οδηγεί και σου λέει ότι ξέρεις, εδώ πας για runtime error. Οπότε δεν σε αφήνω να πας, συμπλήρωσέ το για να το κάνω compile. Άρα λοιπόν ουσιαστικά σε προστατεύει αυτό το πράγμα από τέτοιου είδους πράγματα, τα οποία μπορεί σε απλά παραδείγματα να φαίνονται απλά, αλλά όλοι ξέρουμε ότι όταν τα πράγματα αρχίσουν και γίνονται πιο πολύπλοκα ή όταν έχουμε κάποιο object το οποίο μας το περνάνε μέσα από ένα API και δεν είμαστε σίγουροι ακριβώς γιατί και το documentation του API είναι χάλια, δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε. Έτσι, στην Elm δεν υπάρχει αυτό και θα δούμε πώς δεν υπάρχει σε λίγο. Πάμε να δούμε τώρα κάτι πιο ενδιαφέρον. Okay, γιατί καλά μιλήσαμε μέχρι τώρα, αλλά δεν έχουμε δει τελικά πώς μπορεί να φτιάξει κάτι πιο έτσι, interactive προς το παρόν. Όλα είναι static HTML και δεν έχουν και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πέρα από το syntactic για τους καινούριους, δεν έχει κάποιο μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε λοιπόν, εάν τα καταφέρω. Να δούμε ένα απλό παραδειγματάκι, το counter, το γνωστό μας counter, έτσι, δύο buttons, συμπλήν. Ένας counter και πώς αυτό το πράγμα κάνει update. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε φέρει και άλλα πράγματα. Έχουμε φέρει το browser, έχουμε φέρει το HTML που είχαμε φέρει και πριν με τα text, div και buttons. Τώρα έχουμε φέρει και το button function. Όλα είναι functions. Αυτό είναι type, επειδή ξεκινάει με κεφαλαίο. Ξέχασα να πω ότι τα types, είτε είναι custom types, είτε είναι type alias, είτε είναι native types, δηλαδή int, bool κλπ. Ξεκινάνε πάντα με κεφαλαίο. Τα attributes που ορίζουμε μετά, τα function names είναι με μικρά πάντα. Το πρώτο τους γράμμα. Μπορεί να είναι camel case, αν θέλουμε. Εδώ λοιπόν κάνουμε define ένα type, το οποίο λέγεται message και το οποίο μπορεί να πάρει δύο values, increment και decrement. Κάνουμε επίσης define μια update function, η οποία παίρνει ένα message και ένα model, όπως βλέπουμε εδώ. Και έχει ένα case expression, άρα ουσιαστικά τι επιστρέφει πίσω. Επιστρέφει πίσω πάλι ένα integer στη συγκεκριμένη περίπτωση, αφού προσθέτουμε και αφαιρούμε πράγματα. Έχουμε ένα view function, το οποίο παίρνει ένα model και το μετατρέπει σε ένα virtual DOM. Okay. Στο view function αξίζει να δούμε ότι υπάρχουν δύο onClick attributes, properties, στο button, ένα εδώ και ένα εδώ, το οποίο onClick είναι και αυτό function και το οποίο το έχουμε φέρει από το HTML events. Έτσι, είναι και αυτό ένα function, το οποίο ουσιαστικά παίρνει ένα type constructor, που είναι το increment και το decrement, τους οποίους type constructor τους έχουμε δηλώσει εδώ πέρα. Okay.
και ουσιαστικά κάνει trigger αυτά τα δύο events. Αυτό, ξαναλέω, είναι ένα virtual DOM. Έτσι, δεν έχει καμία σχέση με τον DOM, δεν μπορούμε να ακουμπήσουμε DOM εμείς από το πρόγραμμά μας. Και ουσιαστικά κάνουμε define ένα main function, το οποίο χρησιμοποιεί το browser sandbox. Το browser είναι ένα native library της Elm, που είναι ουσιαστικά ο τρόπος για να μπορέσουμε να φτιάξουμε προγράμματα στο browser. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα sandbox και θα δούμε και τι άλλες επιλογές υπάρχουν, όπου παίρνει ουσιαστικά ένα record, όπως είπαμε πριν, με τρία πράγματα. Το initial model, το init ουσιαστικά, που είναι 0, το view function, το οποίο είναι το view, έτσι, και το update, το οποίο είναι το update που είδαμε λίγο πιο πάνω. Τι κάνει τώρα αυτό? Αυτό ουσιαστικά παίρνει αυτό το initial model, το περνάει όλη αυτή την πληροφορία στο runtime και το runtime από εκεί και πέρα ξεκινάει να εκτελήσει το πρόγραμμα. Πώς το εκτελεί? Ουσιαστικά παίρνει το initial model, το δίνει στη view function, έτσι, η view function του δίνει ένα virtual DOM και αυτό ουσιαστικά το ζωγραφίζει στο browser. Κάθε φορά που δημιουργηθεί ένα καινούριο event από τα on-click messages, okay, αυτό που κάνει είναι, παίρνει αυτό το message και το current model που κρατάει το runtime, γιατί όπως βλέπετε εδώ δεν κρατάμε πουθενά το model, το actual model δηλαδή που τρέχει στο πρόγραμμά μας δεν υπάρχει εδώ. Υπάρχει στο runtime, εσωτερικά. Δεν έχουμε access εμείς. Έχουμε access μόνο όταν μας το περάσει, είτε στην update, είτε στη view. Δεν μπορούμε να το πειράξουμε από κάπου αλλού. Έτσι. Οπότε, αυτό το πράγμα ουσιαστικά παίζει εδώ. Το HTML κομμάτι δεν σας το δείχνω, γιατί είναι ακριβώς το ίδιο με προηγουμένως. Έτσι, ουσιαστικά κάνουμε Elm main init με το document και το query selector. Τι είναι λοιπόν το browser sandbox? Το browser sandbox είναι ένα utility function, ένα library ουσιαστικά, το οποίο χρησιμοποιεί το runtime, χρησιμοποιούμε εμείς μέσα από το πρόγραμμά μας για να περάσουμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα και να το δώσουμε στο runtime. Το runtime από εκεί και πέρα κάνει αυτή τη δουλειά που είπαμε. Παίρνει HTML από το πρόγραμμά μας, σε virtual DOM, το επεξεργάζεται, το βάζει στο browser και παίρνει μετά events από το browser, το runtime, και τα περνάει σαν message στο πρόγραμμά μας πάνω στην update. Τι γίνεται όταν θέλουμε λοιπόν να μιλήσουμε? Αυτό που είδαμε πριν, το sandbox, μιλάει μόνο με τον DOM. Okay. Κάνουμε create ένα virtual DOM ουσιαστικά και δεν έχουμε κάποιο άλλο interaction. Δεν μπορούμε να στείλουμε HTTP requests. Όπως είπαμε, η Elm δεν έχει την έννοια του... Είναι immutable, είναι pure. Άρα pure σημαίνει ότι δεν μπορώ να έχω ούτε random values. Δεν μπορώ να φτιάξω random values μέσα στο πρόγραμμά μου, έτσι, out of the blue. Θα πρέπει να τη ζητήσω από το runtime ουσιαστικά. Πρέπει να ζητήσω με κάποιο τρόπο από το runtime, δώσε μου ένα random value για να μπορέσω να το χρησιμοποιήσω εγώ στο πρόγραμμά μου. Ή δεν μπορώ να ζητήσω, ας πούμε, το current date, το current date time. Δεν έχω ένα date now function, το οποίο μπορώ να καλέσω μέσα στο πρόγραμμά μου. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το ζητήσω, με ένα συγκεκριμένο τρόπο, μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική από το runtime, να μου το δώσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και ο τρόπος που το κάνει αυτό είναι ουσιαστικά προσθέτοντας λίγα παραπάνω πράγματα στο σχεδιάγραμμα που είδαμε πριν. Ουσιαστικά, στο HTML που περνάμε εμείς, το Virtual DOM, δηλαδή στο runtime, περνάμε επίσης και κάποια commands και κάποια subscriptions. Okay. Τα commands είναι commands που θέλουμε να τρέξουμε, αλλά δεν μπορούμε, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε side effects. Είναι descriptions πραγμάτων που θέλουμε να κάνουμε, π.χ. ένα HTTP request. Το πακετάρουμε μέσα σε ένα command data type και το δίνουμε στο runtime. Το runtime το εκτελεί και όταν αυτό το επιτύχει ή αποτύχει, μας απαντάει πίσω ουσιαστικά με ένα message, όπως είπαμε πριν. Άρα όλο το feedback πίσω έρχεται με messages. Okay. Ωραία όλα αυτά. Δυστυχώς όμως πρέπει να κάνουμε interrupt και με JavaScript. Και εκεί αρχίζει το δύσκολο κομμάτι. Τρεις τρόποι υπάρχουν να κάνεις interact με JavaScript. Ένα είναι το flags, ένας τρόπος είναι τα flags, ένας δεύτερος είναι το ports και ένας τρίτος είναι custom elements, custom web elements. Okay.
Πάμε να δούμε τα flags. Ναι. Σε 3 λεπτά. Δεν είναι πολύ εύκολο. Λοιπόν, εδώ έχουμε το browser element που είπαμε πριν. Εδώ ουσιαστικά περνάμε και κάποια έξτρα πράγματα. Περνάμε ένα function που είναι το subscriptions και το init πλέον είναι function όπως βλέπετε. Το οποίο εν τέλει επιστρέφει εκτός από model, επιστρέφει και ένα command. Είναι ένα tuple με ένα model και ένα command. Άρα λοιπόν όταν θέλουμε να τρέξουμε commands ουσιαστικά, στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε ένα roll button το οποίο θέλουμε να γυρίσει το ζάρι και να μας φέρει από το 1 έως το 6. Αυτό είναι ένα random πράγμα, το οποίο random πράγμα δεν μπορούμε να το κάνουμε create εμείς μέσα στο Elm πρόγραμμά μας, πρέπει να το ζητήσουμε από το runtime. Το randomization δηλαδή κομμάτι θα πρέπει να το ζητήσουμε από το runtime. Ο τρόπος λοιπόν που το ζητάμε αυτό είναι ότι με το που πατήσει κάποιος το roll button, ουσιαστικά προκύπτει ένα roll message το οποίο έρχεται στην update και καλεί από το random library τη generate με κάποιες παραμέτρους για να μας φέρει από το 1 έως το 6, έτσι. Και αυτό θα μας επιστρέψει ουσιαστικά σε δεύτερο χρόνο, όχι εκείνη τη στιγμή, ένα καινούριο message, το οποίο θα είναι το new phase message, το οποίο θα πάρει μέσα και ένα int, το οποίο θα είναι αυτό το random int που του ζητήσαμε. Άρα λοιπόν θα στείλει αυτό το command, όπως βλέπετε επιστρέφει το ίδιο model με αυτό που πήρε, άρα δεν κάνει κάποια, στην περίπτωση του roll message δεν κάνει κάποια αλλαγή στο model, απλά στέλνει ένα command. Okay. Και αυτό που έρχεται ουσιαστικά σε δεύτερο χρόνο είναι το άλλο message που είναι το new phase int από το runtime, το οποίο ουσιαστικά είναι το random, έχει το random number. Και ουσιαστικά το περνάμε στο μοντέλο μας εδώ. Και δεν περνάμε από εκεί και πέρα κάποιο άλλο καινούριο command. Έχουμε λοιπόν και τη view function μας, η οποία έχει τον onClick handler για να στείλει το role και από εκεί και πέρα κάνει render απλά το die phase, το οποίο die phase είναι απλά ένα integer. Και έτσι λοιπόν υπάρχει και το randomization κομμάτι εδώ πάνω. Με τον ίδιο τρόπο, εκτός από commands, μπορεί να θέλουμε να στείλουμε, μπορεί να ενδιαφερόμαστε να ακούσουμε και για subscriptions, δηλαδή να ακούσουμε για events τα οποία γίνονται στον έξω κόσμο, χωρίς να γίνονται trigger από εμάς. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιεί ένα άλλο channel, το οποίο είναι το subscriptions channel. Το subscriptions channel ουσιαστικά κάθε φορά που γίνεται update το model, το runtime μας καλεί αυτή τη function εδώ, περνώντας μας μέσα το καινούριο model και εμείς έχουμε τη δυνατότητα να απαντήσουμε, να επιστρέψουμε πίσω ένα set από subscriptions για τα οποία ενδιαφερόμαστε εμείς. Και εν τέλει ουσιαστικά το μέσο της JavaScript μας δίνει ένα interface, το main app που είδαμε πριν, το οποίο κάνουμε το init, μας δίνει ένα interface να κάνουμε subscribe και send για inside και outside events. Τα events αυτά, επειδή ακριβώς έρχονται από JavaScript, θα πρέπει να περάσουν από κάποιο normalization. Όπως ας πούμε ένα HTTP request θα πρέπει να περάσει από ένα normalization. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περάσουν από JSON, από κάποιους decoders. Γιατί δεν μπορεί να περάσει απλά ένα JSON object στην Elm. Θα πρέπει να είναι strongly typed. Οπότε εκεί υπάρχει ένα pain point. Εκεί θα πρέπει να κάθισουμε να κάνουμε define JSON decoders. Ας δούμε λοιπόν και αυτό και ας το κλείσουμε. Συνεργαστούμε. Λοιπόν, πριν τους decoders βέβαια θα πρέπει να δούμε και ένα result. Είδαμε το maybe type, το οποίο μπορεί να πάρει ένα just και το value και το nothing. Το maybe type εδώ ουσιαστικά, το result type ουσιαστικά μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε και ένα error state, το αντίστοιχο nothing, αλλά με ένα explanation, δηλαδή να πάρει μέσα και κάποια τιμή. Το error, όταν θα συμβεί το error case, να πάρει και κάποιο description εκεί πέρα μέσα. Άρα το result type ουσιαστικά καλύπτει αυτή την ανάγκη. Να πάρουμε το OK σενάριο με το type αυτό που μας ενδιαφέρει ή ένα error σενάριο με το error. Αν θέλουμε να κάνουμε validate ένα string, δηλαδή ότι περνάει το validation, ουσιαστικά επιστρέφουμε ένα result το οποίο θα επιστρέψει πίσω το OK σενάριο ή το not OK σενάριο. Και decoders τώρα δεν θα μπορέσουμε να δούμε. Θα μπορούσαμε ίσως να δούμε. Ναι, όχι, δεν θα μας πάρει ο χρόνος. Οπότε ας πάμε κατευθείαν στο κομμάτι του των prompts. Είπα να το κάνεις σε 2 λεπτά. Σε
Σε δύο λεπτά θα είναι δύσκολο, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να γίνει. Μπορώ να σας τους δείξω για δύο λεπτά και ό,τι καταλάβετε, αλλά ναι. Δυστυχώς, επειδή είναι και καινούργια γλώσσα και επειδή είναι και λίγο διαφορετική από ό,τι έχουμε συνηθίσει, είναι αρκετά τα πράγματα που πρέπει να δείξω για να μπορέσετε να τα δείτε. Πρέπει να βρω και ένα decoder τώρα, μισό λεπτό. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα test JSON, έχουμε ένα string ουσιαστικά, έτσι, το οποίο έχει αυτά τα attributes. Είναι ένα object, όπως βλέπετε, ένα JSON object, το οποίο έχει name, subscribed, που είναι boolean, points κλπ. Εμείς επίσης μπορούμε να κάνουμε declare ένα type alias, ένα record structure, το οποίο θα έχει μέσα τα αντίστοιχα πεδία. Η ονομασία προφανώς δεν έχει καμία σημασία, μπορούσαμε να το ονομάσουμε όπως θέλουμε. Και ουσιαστικά, για να μπορέσουμε να κάνουμε decode αυτό το string, γιατί αυτό είναι ένα string στην Elm, για να μπορέσουμε να κάνουμε decode αυτό το string, πρέπει ουσιαστικά να χρησιμοποιήσουμε κάποιους decoders. Και ο τρόπος που το κάνουμε αυτό είναι με το map 3. Ας πάμε ένα-ένα. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ένα function, ουσιαστικά, το οποίο παίρνει ένα string attribute, ένα JSON decoder, ο οποίος κάνει decode το συγκεκριμένο πράγμα σαν string, έτσι, και ψάχνει ουσιαστικά ένα field μέσα σε ένα object. Okay. Αντίστοιχα, και είναι το name αυτό. Αυτό είναι για το subscribe και αυτό είναι για το points. Τα ονόματα αυτά εδώ θα πρέπει να αντιστοιχούν στα ονόματα που έχει το JSON object μας. Okay. Και η σειρά που κάνουμε parse τα πεδία θα πρέπει να είναι ίδια με τη σειρά που έχουμε κάνει declare στο type alias. Okay. Και ο λόγος είναι ποιος, ότι στη map 3, που είναι το decoder map 3, ουσιαστικά τι κάνει, τρέχει και τα τρία πράγματα αυτά, και τα τρία αυτά αποτελέσματα πάει και τα κάνει map στο user. Το user τι είναι? Είναι ένας type alias. Και στην Elm, όταν κάνουμε declare ένα type alias, η Elm μας φτιάχνει αυτόματα ένα function με το ίδιο name. Το οποίο function μπορεί να πάρει τα arguments του record με τη σειρά που τα έχουμε δηλώσει. Άρα λοιπόν, εμείς αν καλέσουμε τη user με πρώτο argument το name, δεύτερο argument το subscribe και τρίτο argument το points, θα μας επιστρέψει πίσω ένα user record που θα έχει μέσα αυτά τα values. Έτσι λοιπόν κάνουμε decode. Αυτό λοιπόν είναι ένας decoder. Με αυτόν τον decoder μπορούμε πλέον να πάμε να πούμε ότι κάνει decode αυτό το string, με αυτόν τον decoder, το test JSON που είδαμε πριν. Αυτό προφανώς, έτσι, δεν είναι σίγουρο ότι θα πετύχει. Άρα μας επιστρέφει πίσω ένα result, που ή θα έχει ένα JSON decode error, που είναι το error case που είπαμε πριν, ή θα έχει πίσω ένα user object. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν, εδώ ήταν ένα μικρό exercise για να το κάναμε παρέα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, εδώ θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το case structure που είδαμε πριν για να δούμε αν αυτό το πράγμα τελικά είναι error ή αν είναι το user value και να κάνουμε print αυτό που θέλουμε. Σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορούσαμε κατευθείαν να πάμε να κάνουμε στα parsed data access το user details. Θα πρέπει πάλι να περάσει μέσα από το case structure. Οπότε σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουμε κάνει handle και το event. Είτε θα δείχναμε το error, εάν υπήρχε error στο parsing του JSON στο χρήστη, είτε θα το κάναμε log. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν θα κάναμε runtime exception και δεν θα ήταν ένα edge case το οποίο μας είχε ξεφύγει πάνω στην τρέλα, γιατί ο compiler δεν θα μας αφήσει να το κάνουμε αυτό. Αυτοί ήταν και οι decoders. Κρίμα που δεν προλάβαμε να δούμε και τα ports. Είναι ο τρόπος ουσιαστικά που μπορείς να μιλήσεις με JavaScript. Και πάλι πρέπει να περάσεις μέσα από decoders, δηλαδή ό,τι θες να στείλεις από JavaScript θα πρέπει να περάσεις πάλι από decoder. Οτιδήποτε έρχεται από τον έξω κόσμο για να μπορέσει η Elm να σου κάνει guarantee ότι δεν θα έχεις runtime exceptions, θα πρέπει να περάσει από αυτή τη διαδικασία. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο boilerplate. Απ' την άλλη, όταν ξεπεράσεις αυτό το boilerplate, είσαι σίγουρος για τα δεδομένα σου. Μπορείς προφανώς να έχεις και optional attributes εδώ πέρα, τα οποία μπορούν να μεταφραστούν κάλλιστα σε ένα maybe, αλλά θα ξέρεις σε κάθε περίπτωση ότι δεν θα έχεις, ας πούμε, null is not a function, is not a property defined, ότι όλα θα παίξουν σωστά στο runtime. Αυτό ήταν ένα κομμάτι της παρουσίασης. Δυστυχώς δεν υπάρχει χρόνος για κάτι παραπάνω. Οπότε πάμε σε ερωτήσεις. Υπάρχει χρόνος.